Εντάξει. Αξιότιμη Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Πολιτιστικών Συλλόγων της Άνδρου, καλή σας μέρα. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και για μένα και ιδιαίτερη τιμή η σημερινή μας συνάντηση στο Δημοτικό Θέατρο της Άνδρου και σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση αυτή του Δήμου. Η σκέψη για αυτή τη συνάντηση έχει ξεκινήσει πριν περίπου 2 χρόνια, όταν σε μια παρέα φίλοι μιλούσαμε με ανδριώτες της Αμερικής, κατανοώντας πόση μεγάλη νοσταλγία νιώθουν οι ανδριώτες οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το νησί. Νιώσαμε την ανάγκη που είχαν για να γνωρίσουν ανθρώπους, να γνωρίσουν συλλόγους που θα τους φέρουν πιο κοντά στα δρόμενα του νησιού μας. Πέρασε ο καιρός και πριν μερικούς μήνες πάλι μια συνάντηση με ένα φίλο για το ίδιο θέμα. Πότε θα το πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση. Αυτή τη φορά όμως ήδη είχαμε κατασταλάξει εδώ τι θα κάναμε. Σχεδιάσαμε λοιπόν αυτή τη συνάντηση να γίνει τώρα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι σύλλογοι. Βέβαια υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο, μπορούσαμε, την εμπλουτίσαμε, την επικαιροποιήσαμε με αλλαγές των Προεδρίων και των Διοικητικών Συμβουλίων στο μέτρο του δυνατού. Όσοι λοιπόν θεωρούν ή ξέρουν κάποιους που δεν κλήθηκαν ή όσοι γνωρίζουν κάποιους καλό θα είναι να μας ενημερώσουν και να συμπληρώσουμε τη λίστα προκειμένου να τους περιλάβουμε με τα στοιχεία των συλλόγων που έχουμε στο Δήμο για επόμενες προσκλήσεις ή δράσεις. Τέτοιες συναντήσεις θα γίνουν και στο μέλλον, γιατί το ενδιαφέρον μας και τα προβλήματα δεν εξαντλούνται. Έτσι λοιπόν, εκτός των άλλων, θεωρήσαμε πως είναι επιβεβλημένο να πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί ένα πανανδριακό συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχει ο Δήμος, μπορεί να είναι και υπό την αιγίδα του Δήμου, πάνω απ' όλα οι σύλλογοι και σημαντικοί ανδριώτες, τους οποίους θα προτείνουν οι σύλλογοι. Θα ήθελα εδώ να τονίσω την αναγκαιότητα μιας τέτοιας προσπάθειας καταγραφής ανδριωτών, οι οποίοι κατέχουν σημαντικές ήδη θέσεις, είναι σπουδαίοι επιστήμονες και θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ το νησί μας με το κύρος της θέσης τους ή με τις γνώσεις τους. Μέσα από όλα αυτά, μόνο καλά θα μπορούσαν να προκύψουν για το νησί μας. Ας μην ξεχνάμε πως φέτος έγινε πολύ μεγάλη προβολή για το νησί σε όλα τα ΜΜΕ, στο πανελλαδικό έντυπο τύπο, στο διαδίκτυο, σε περιοδικά και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το νησί μας να αναδειχθεί φέτος 7ος προορισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα για το 15 Αύγουστο. Όταν τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε καν στους πίνακες των προορισμών. Με βαρύ όλα τα πολιτιστικά μας, το νέο θέατρό μας, όπου ο κ. Αλκιβιάδης Στάτος, ο ευεργέτης πλέον του νησιού, μας δόρισε σε ολόκληρο το νησί, την καταπληκτική φύση του νησιού μας, τα μονοπάτια μας και σε συνδυασμό με την εγκύτητα στην Αθήνα, καταφέραμε και επικοινωνήσαμε τα πλεονεκτήματά μας και παρά την κρίση, η Άνδρος το καλοκαίρι σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας. Αξίζει ακόμα να σας πω ότι με τα μονοπάτια γίνεται καταπληκτική δουλειά. Βρήκαν και υπογραφές πλέον για να πάρουμε και την ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Η Άνδρος όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τουρισμό αναδείχθηκε φέτος 2ος προορισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Κινητήριος μοχλός για αυτή την προσπάθεια των μονοπατιών είναι 2 ανδριώτες, δεν λέω το όνομά τους γιατί μπορεί να μην θέλουν, οι οποίοι και χρηματοδοτούν αυτή την προσπάθεια. Αγαπητοί μου φίλοι, με τους περισσότερους από εσάς, αν όχι με όλους, γνωριζόμαστε πολύ καλά. Και όλοι ξέρετε πόσο εκτιμώ και τιμώ την προσφορά σας στο νησί. Οι σύλλογοι αποτελούν τον ορισμό του εθελοντισμού και είναι τα ζωντανά κύτταρα της Άνδρου και κάθε χωριού. Είναι εκείνοι που κινητοποιούν όλες τις δυνάμεις μιας μικρής κοινότητας, είτε μέσα από κάποια εκδήλωση, είτε με τη διοργάνωση μιας δράσης, είτε με κάποια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την περιοχή. Είναι εκείνοι που διατηρούν τα τοπικά ήθη και έθιμα, προβάλλοντάς τα. Και από τότε που έπαψαν να υπάρχουν οι κοινότητες στα χωριά, πολλές φορές αποτελούν τη φωνή των κατοίκων κάθε χωριού, διεκδικώντας για λογαριασμό τους υπηρεσίες που εξυπηρετούν την καθημερινότητα και την αναβαθμίζουν. Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο ρόλος των συλλόγων είναι πολυεπίπεδος και εξαιρετικά κρίσιμος, φυσικά και για το νησί μας την Άνδρο, ιδιαίτερα θα λέγαμε την Άνδρο. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή το έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα και θέλουμε
αν υπάρχει φυσικά και η ανάλογη πρόθεση από τη δική σας πλευρά, να πορευτούμε μαζί σε κάποιες δράσεις που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής στο νησί μας. Για να γίνω πιο σαφής, θέλουμε να συνεχιστούν οι δράσεις που αυτή τη στιγμή κάνετε, όπως γίνονται, όπως τις κάνετε. Θέλουμε να υπάρχει αυτονομία των συλλόγων. Θέλουμε όμως επιπλέον να συντονιστούμε και σε κάποιες κοινές δράσεις. Για παράδειγμα, σε μια δράση που έχει σχέση με το περιβάλλον, σε μια δεντροφύτευση, σε ένα καθαρισμό μονοπατιών, στο απλό ασβέστομα κάποιων δρόμων και σε πολλά άλλα. Ακόμα σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα ή αλλού που στόχο θα έχει να προβληθούν οι ομορφιές του νησιού μας, τα τοπικά μας προϊόντα, η μοναδικότητα της Άνδουλος, τουριστικός προορισμός. Το ποιες θα είναι αυτές οι δράσεις θα το δούμε. Σημασία έχουν οι προθέσεις και αυτές ξεκινάμε να ανοιχνεύσουμε σήμερα. Θέλουμε επίσης, όπως ανέφερα και προηγουμένως, να διοργανωθεί υπό την αιγίδα του Δήμου και ίσως και με τη συμμετοχή ένα παναδριακό συνέδριο συλλόγων. Με τη συμμετοχή όλων των συλλόγων του νησιού μας, όπου και αν βρίσκονται, ακόμη και εκείνων που εδρεύουν στην Αμερική και φυσικά αυτών που εδρεύουν στην Αθήνα και αυτών που εδρεύουν στην Αμερική, διότι είχα μια συνάντηση πριν από λίγες ημέρες με ένα σύλλογο από την Αμερική, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον του χρόνου να συμμετέχουν σε αυτό το συνέδριο ενεργά. Και θα βρουν και άλλους συλλόγους. Πιστεύουμε λοιπόν πως μέσα από τις εργασίες ενός τέτοιου συνεδρίου θα προκύψουν πολλές ιδέες και θα βγουν πολλά συμπεράσματα για την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία του νησιού μας. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Φαντάζομαι άλλωστε πως αρκετοί από εσάς θα θέλατε να τοποθετηθείτε και μέσα από το διάλογο θα διαμορφώσουμε ένα γενικό πλαίσιο. Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω, επειδή είμαστε αρκετοί, να είμαστε σύντομες τοποθετήσεις μας, ώστε να μιλήσουμε όσο γίνεται περισσότεροι, αν όχι όλοι. Επίσης, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η νέα ιστοσελίδα του Δήμου μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση andros.gr, είναι στη διάθεση όλων σας, όλων των συλλόγων, για να προβάλλει τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η συνάντηση δεν μπορεί να φέρει τίποτα άλλο εκτός θετικά αποτελέσματα. Κανένας από εμάς νομίζω ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που είπε ο Δήμαρχος μας. Είμαστε σίγουροι σαν σύλλογοι ότι έχουμε τη στήριξη του Δήμου, αλλά και από την άλλη μεριά και εμείς σαν σύλλογοι με αγάπη, με αυξημένο αίσθημα του εθελοντισμού που διακρίνει όλους μας, θα προσπαθήσουμε να πάμε το νησί μας όσο γίνεται πιο ψηλά. Μιλάμε για εθελοντισμό γιατί εμείς οι εκπρόσωποι και τα μέλη των συλλόγων είμαστε εθελοντές και ερωτευμένοι με το νησί μας. Ο μοναδικός μας σκοπός είναι η διατήρηση της αυτοδιάς του νησιού μας. Θέλω να μιλήσω λίγο από την πλευρά της Ένωσης Αδρίων. Η Ένωση Αδρίων έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τους περισσότερους άλλους συλλόγους. Είναι ένωση όλων, έχει μέλη από όλη την Άνδρο. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ορίζεται από το καταστατικό του συλλόγου, το οποίο και το τηρούμε και προσπαθούμε όσο γίνεται να αυξήσουμε τα μέλη μας και να τηρήσουμε αυτό. Να είστε σίγουροι ότι έχουμε όλη τη διάθεση και το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη της Ένωσης Αδρίων να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε όλους τους συλλόγους. Είμαστε ανοιχτοί πάντα σε μια επικοινωνία για να βοηθήσουμε είτε υλικά ακόμα, είτε και με οποιοδήποτε τρόπο, με κάποια συμβουλή, στα σημαντικά, στα πολύ σημαντικά και στα λιγότερο σημαντικά. Αυτό το φυλάδιο που μοιράσαμε με τα τηλέφωνα επικοινωνίας έχει ένα σκοπό, να αρχίζουν οι σύλλογοι να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Θέλουμε να νιώθουμε εκεί που ζούμε,
με ένα τηλέφωνο, με μια ανταλλαγή κάποιο email, ότι βρισκόμαστε δίπλα σαν αντριώτες. Αυτό μας κάνει πραγματικά, ξέρετε περισσότεροι, γιατί τυχαίνει να είμαστε και κάτι της Αθήνας, πόσο σημαντικό είναι να χτυπήσει ένα τηλέφωνο και να ξέρουμε ότι είναι ένας αντριώτης. Υπάρχει, νομίζω, διάθεση από όλους μας να κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα και να, κάνουμε, και να προχωρήσουμε στο πρώτο συνέδριο των συλλόγων που θα γίνει τον Ιούνιο του 2016. Αυτό το συνέδριο έχει ένα σκοπό και μόνο. Να ενώσει το σύλλογο, τους αντριώτες και τους συλλόγους. Σε 9 μήνες θα είμαστε εδώ για το πρώτο μας συνέδριο. Δεν θέλω να προχωρήσουμε σε προτάσεις και ατζέντα τι θα λέει αυτό το συνέδριο. Σκοπός μας σήμερα είναι να δώσουμε να αρχίσει μια συντονιστική επιτροπή, αν όχι σήμερα, σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, η οποία θα λειτουργεί ως επιτοπλίστων στην Αθήνα, αλλά θα συνεργάζεται και με, και με το Δήμο, αλλά και με τοπικούς συλλόγους εδώ, ούτως ώστε το αποτέλεσμα αυτού του συνεδρίου πραγματικά να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα για το νησί μας. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι καλό είναι να γίνεται μία συνεννόηση. Μία συνεννόηση για τις εκδηλώσεις. Πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις. Αλλά θεωρώ σοφό αυτό το οποίο έχει κάνει ο Ναυτικός Όμιλος. Δεν παίρνει γάμους και δεξιώσεις τον Αύγουστο. Διότι ο Αύγουστος είναι για τα μέλη το να απολαμβάνουν το χώρο και αυτό το οποίο πληρώνουν. Και επίσης ο Αύγουστος είναι γεμάτος. Ανάγκη η άνδρος έχει τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Εκεί που είναι νεκρή η άνδρος. Εκεί που δεν κυκλοφορεί άνθρωπος στον κόσμο. Εκεί που ζητάνε οι ντόπιοι, ζητάνε κάτι, ένα φως να δουν. Ή εκεί που μπορούμε να φέρουμε στην άνδρο κάποιον. Παρακολουθώ τα δρόμενα των συλλόγων που είστε στην Αθήνα, διοργανώνετε δρομές, πάτε ξέρω εγώ στην Επίδαυρο, πάτε δεξιά-αριστερά, διοργανώνετε συναισθιάσεις. Πάρα πολύ καλά κάνετε και καλά τα κάνετε. Αγαπάτε την άνδρο, δείξτε το χειμώνα που σας έχει ανάγκη. Κάντε κάτι το χειμώνα. Επίσης, δεν είναι δυνατόν τον Αύγουστο που είναι ο κόσμος εδώ πέρα. Θέτω ένα άλλο θέμα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν τον Αύγουστο που είναι ο κόσμος εδώ πέρα, κάθε χωριό να έχει και από μια εκδήλωση. Πώς θα ζήσουν οι επαγγελματίες όταν το κάθε χωριό κρατάει τον κόσμο 500 άτομα, 600 άτομα, 1000 άτομα. Δηλαδή τα υπόλοιπα, όλος ο κόσμος, ο επαγγελματικός κόσμος της Άνδρου που θέλει τον Αύγουστο να κάνει κάποια έσοδα για να ανταπεξέλθει το χειμώνα. Αν γίνονται σε όλα τα χωριά όλα αυτά που γίνονται, που καλώς γίνονται, αλλά μία άλλη εποχή είναι, παιδιά, κάποια άλλη, δεν ξέρω. Θεωρώ ότι ας αφήσουμε τον Αύγουστο, για μία εκδήλωση ή για συγκεκριμένες εκδηλώσεις, για να δείξουμε και τον πολιτισμό μας βεβαίως, σε συνεργασία με το Δήμο, με το Φεστιβάλ, ας μείνει αυτό και ας πλαισιώσουμε αυτές τις εκδηλώσεις. Θα πρότεινα να γίνονται Ιούνιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο. Την άλλη εβδομάδα Κυριακή, σας το λέω, παρόντες είστε όλοι αυτοί. Πόσοι θα είστε εδώ την μεθεπόμενη εβδομάδα? Κανένας. Οι περισσότεροι την επόμενη Κυριακή θα φύγετε. Και θα ξανάρθετε πάλι τον Αύγουστο. Να ενημερώσω ότι για φέτο, κάπου στον Ιούνιο, ύστερα πάρα πολύ προσπάθεια, αναβαθμίσαμε και φτιάξαμε και βελτιώσαμε πάρα πολύ το site του Δήμου στο andros.gr, όπου εκεί στείλαμε σε συλλόγους, ίσως όχι σε όλους, γι' αυτό είμαστε εδώ λοιπόν, για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να τους έχουμε όλους στη λίστα μας, και είχαμε συμπεριλάβει όλα τα πολιτιστικά δρόμενα στο νησί, κάθε σύλλογος πότε έκανε την εκδήλωσή του
έτσι ώστε κάποιος μπαίνοντας μέσα στο άλλο.gr να μπορεί να ξέρει στα πολιτιστικά τι εκδηλώσεις γίνονται στην Αύγουστο. Σίγουρα τον Αύγουστο είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι φορτωμένο και μόνο τα Σαββατοκύριακα τις περισσότερες. Και μάλιστα τα Σαββατοκύριακα, δηλαδή θα μπορούσα, ας πούμε τον Αύγουστο, αν θέλουμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις, μπορούμε και καθημερινές. Είναι τόσος πολύ ο κόσμος όμως τον Αύγουστο, αν κρίνουμε από το θερινό Αύγουστο, όπου θεωρώ ότι ακόμα και τα μαγαζιά, Μιχάλη έτσι εδώ έχω μια μικρή ένσταση, ακόμα και τα μαγαζιά μετά από κάθε εκδήλωση γεμίζουν από τον κόσμο που κατεβαίνει στην αγορά, είτε από το φεστιβάλ, είτε από άλλες εκδηλώσεις, και αυτό που γίνεται στα χωριά, θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει με τίποτα να σβήσει και καλό είναι να υπάρχει. Είναι το κύτταρο των χωριών και καλώς ή κακώς οι αγριώτες οι οποίοι θα ήθελαν να μένουν στην Άδρο μόνιμα ζουν στην Αθήνα. Όλοι λοιπόν αυτοί που έρχονται το καλοκαίρι θέλουν κάπου να βρεθούν όλοι μαζί και πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και για εμάς όλους που τους βλέπουμε και διασκεδάζουμε μαζί τους. Η δύναμη των συλλόγων, μέσα από την πλευρά την οικονομική, στηρίζεται αποκλειστικά στις εκδηλώσεις που κάνουν το καλοκαίρι και στους χορούς που κάνουν στα χωριά τους. Οι συνδρομές είναι ελάχιστες από τα μερικά, άλλοι πληρώνουν, άλλοι δεν πληρώνουν. Οπότε, για να μπορέσει ο σύλλογος να ανταπεξέλθει και να κάνει κάποια έργα στα χωριά, γιατί παίρνω παράδειγμα το δικό μας το σύλλογο, που εδώ και 25 χρόνια έχει δώσει πάνω από 50.000 ευρώ στο χωριό της Καβαριάς. Αυτά λοιπόν τα έσοδα προέρχονται μόνο από τον καλοκαιρινό χορό, ο οποίος αν γίνει άλλη περίοδο εκτός του Αυγούστου, δεν θα έχει επιτυχία. Εμείς κάνουμε μια προσπάθεια πριν 4 χρόνια να κάνουμε μια εκδήλωση τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ενθαρρυντικό. Είχαμε πολύ μικρή συμμετοχή, δεν πήγαμε καλά και έτσι οι εκδηλώσεις αναγκαστικά γίνονται το πρώτο 15ο του Αυγούστου. Εκεί υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, εκεί υπάρχει κόσμο στην Άνδρο. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι χωροί συγκεκριμένα, γίνεται κάποιος τζίρος χρημάτων. Υπάρχουν αγορές προϊόντων, ποτών, γλυκά κτλ. Όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν ενισχύουν την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία. Αγοράζονται από επαγγελματίες του νησιού, δεν έρχονται από την Αθήνα, αγοράζονται από εδώ. Από το χασάρι θα πάρεις το κρέας, από την κάβα θα πάρεις τα ποτά και όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν συμβάνουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, πιστεύω. Λοιπόν, ένα βασικό είναι ότι η οποιοδήποτε ομοσπονδία, την οποία εμείς και ο Ανδρέας Ουδίξας και παλιότερα είχαμε συμμετάσχει και είχαμε και προτείνει, είχε σκοντάψει πού? Ότι ο κάθε σύλλογος επιθυμεί την αυτονομία του. Γιατί από ό,τι κάνει έχει κάποια έσοδα. Μην ξεχνάτε ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, εκτός από τους επιστημονικούς και τους καλλιτεχνικούς, είναι και εξοραϊστικοί και σκοπό έχουν εκτός από τον πολιτισμό, τα πολιτιστικά, να βγάζουν κάτι για να κάνουν τον εξαρτησμό του χωριού, με τη βοήθεια πάντα των Δήμων, έτσι, την οποία εμείς χρησιμοποιήσαμε πάρα πολλά χρόνια και ευχαριστούμε όλους τους προηγούμενους δημάρχους, γιατί ξεκαθαρίσαμε ότι εμείς δεν πάμε με την έννοια την παραταξιακή, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια και θέλουμε τη βοήθεια του Δήμου. Βάζαμε τη βάζαμε εμείς, έβαζε πάντα και ο Δήμος. Αυτό έφερε ένα αποτέλεσμα στο χωριό. Αφάλικο, έχετε σκεφτεί και το έχετε δει, μέσα στην τελευταία δεκαετία δεν είναι το χωριό που ήταν πριν. Από την άλλη μεριά, επομένως, θέλω όμως και το συντονισμό. Ο συντονισμός τι θα φέρει? Θα φέρει αυτά που είπατε. Πρώτα απ' όλα τη συνεννόηση, να μην γίνονται κοινές εκδηλώσεις την ίδια το ίδιο διάστημα, και από την άλλη μεριά να αναβαθμιστούν οι εκδηλώσεις των συλλόγων σε κάποιο άλλο επίπεδο το οποίο έχει να κάνει με τις δράσεις. Εμείς είχαμε την εξής εμπειρία και θα σας την πω. Ξέρετε πολύ καλά, επί 7-8 χρόνια, 8 χρόνια ολόκληρα, κάναμε τριήμερα και τετραήμερα και διήμερα φεστιβάλ επάνω, με ποικιλία δράσεων κλπ. Οι οποίες για το είδος και το μέγεθος του συλλόγου ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερες, αλλά κάποια στιγμή υπήρχε ο κάματος. Πράγμα το οποίο βλέπω και ακούω και από άλλους συλλόγους. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν μπροστά, κάνουν. Κάποια στιγμή δεν μπορεί συνέχεια. Δεν μπορεί η αποστολή σου εδώ να είναι ένα άρθρωμα, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις, να ξέρετε, όταν είναι έξω από μια απλή δράση ή κάτι περισσότερο, ξεκινάνε από σχεδόν τα Χριστούγεννα. Από τότε ξεκινάς να κάνεις κάτι σωστό. Το δανώνεις, το κάνεις, το προμοτάρεις, τους χορηγούς, κινείσαι. Επομένως, αυτό το πράγμα, εμένα το τουλάχιστον προσωπικά, με οδήγησε στο συμπέρασμα και στη συζήτηση που έχω κάνει με αρκετούς φίλους,
και βλέπουμε ότι είναι σωστό, να δημιουργηθεί εκτός από την Ομοσπονδία ή αυτή η Ομοσπονδία να πάρει αυτή τη μορφή, ένας ας το πούμε πολιτιστικός οργανισμός κατά το πρότυπο της Τίνου και της Νάξου, οι οποίοι έχουν κάνει φορέα σε συνεργασία με το Δήμο, όπου εκεί εντάσσονται όλες οι δράσεις των συλλόγων ή οι προτάσεις του Δήμου ή άλλων φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα. Με χαρά είδα ότι εξ αφορμής του θεάτρου δημιουργήθηκε αυτός ο πολιτιστικός οργανισμός για να λειτουργήσει το θέατρο. Εγώ πλησίασα και τον Παντελή, μίλησα και κάποιους άλλους ανθρώπους, γιατί αυτή η ιδέα την έχουμε δύο χρόνια τώρα. Όσοι νιώθουμε τον γκάματο που να συνεχίζει έτσι καλπάζοντας, δεν γίνεται. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένας πολιτιστικός οργανισμός, ο οποίος θα είναι φορέας, θα είναι δηλαδή όργανο κάποιου δικαίου. Δεν μπορεί ένας-δύο άνθρωποι να τα κάνουν όλα. Να κάνουν δηλαδή και την οργάνωση και την προμόσια, να κάνουν και τους χορηγούς, να κάνουν και την ταξιδοχεία, να κάνουν και τα εισιτήρια στα καράβια, να κάνουν και να φέρνουν κάποιο εδώ πέρα, πώς το λένε, κάποιο συγκρότημα, κάποια αυτοκίνητα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν όμως υπάρχει μια κοινή τέτοια μεγάλη οργάνωση εδώ πέρα, κάποια αρκετή άνθρωπο, ο καθένας θα λάβει ένα τομέα ή δύο μαζί. Οπότε σμοιράζει τη δουλειά, προχωράνε τα πράγματα και ο σύλλογος, ο οποίος το εμπνεύστηκε, είναι εκεί παρόν. Και θα χρησιμοποιήσει και θα κερδίσει την πορεία από αυτό. Διαφορετικά, δεν μπορούμε με μεμονωμένες ενέργειες, εκτός από κάποιο χορό ή κάποια μικρή δράση, να γίνει κάτι περισσότερο. Γιατί διαφορετικά, εν ώψη και του φεστιβάλ Άνδρου με το νέο θέατρο, κανονικά θα πρέπει όλοι οι υπόλοιποι να μην κάνουν κάτι. Γιατί εδώ το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό. Αν όμως αυτά μπουν όλα μαζί, προγραμματιστούν σωστά, θα μπορούν να κάνουν και οι σύλλογοι δράσεις, να έχουν και κάποιο κέρδος και να μπορούν να κάνουν τον εξαιρετικό του σκοπό. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι, γιατί άκουσα προηγουμένως, εγώ είμαι Αθηναίος, δεν είμαι Αντριώτης, το ξέρετε. Μόνο Λιβαδίτης είμαι, Λιβαδιά. Λοιπόν, αλλά έχω ξέρετε, συνδεθεί με το νησί πάρα πολύ, όπως πάρα πολλοί άλλοι. Ξέρετε ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Αθήνα που δεν έχουν σχέση με την Άνδρο είναι εδώ. Αγαπούν το νησί, πονάνε το νησί και αγωνίζονται για το νησί. Παραπέμπει πράγμα πάλι άλλα νησιά, θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δυναμικό ανθρώπων που είναι εδώ, αγαπάνε το νησί, έχουν έρθει και έχουν επενδύσει τη ζωή τους και τα χρήματά τους εδώ και θέλουν να βοηθήσουν, να τους πλησιάσουν. Διότι μπορούν από πολλές πλευρές να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια, είτε με τη θέση τους, είτε με τον τρόπο που έχουν, είτε την ιδιότητά τους που έχουν. Όπως παράδειγμα, εγώ παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια το φεστιβάλ Εξομβούργου. Και μάλιστα το είχα σαν ένα πρότυπο, μήπως πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να το αντιγράψουμε. Δηλαδή, ένας τέτοιος οργανισμός, αφού λέει ο Δήμαρχος ότι υπάρχει, να ενεργοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση, να περιλάβει όλες αυτές τις δράσεις, να τις οργανώσει, να τις μοιράσει, που λέει και ο Μιχάλης, μέσα στον χρόνο, να μην πέφτει ο ένας τον άλλον, και να μπορέσει να γίνει ένας προγραμματισμός που θα αρχίσει από τον Ιούνιο και τελειώνει το Σεπτέμβριο. Αυτό που είπε ο κ. Αγραφιώτης, υπάρχει το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού, του οποίου είμαι πρόεδρος, και αυτή η κίνηση που κάναμε σήμερα, αυτό το σκοπό είχε. Yeah. Και χαίρομαι γιατί όλοι έχετε την ίδια άποψη, ότι πρέπει να γίνει αυτός ο συντονισμός. Σας είπα ότι εμείς το έπρεπε σε αυτό. Βεβαίως. Και ευχαριστώ πολύ. Εγώ αυτό βλέπω ότι δεν υπάρχει από κανέναν διαφωνία, όλοι συμφωνούμε σε αυτό το αυτονόητο. Ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος να συντονίσει όλες αυτές τις δράσεις. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν πολύ, γι' αυτό συγκεντρώνουμε όλα τα mail και τα τηλέφωνα. Κάποια στιγμή θα σας ζητηθεί να μας δώσετε το πρόγραμμά σας της επόμενης χρονιάς. Μήπως μπορέσουμε λοιπόν έτσι και έρθουμε σε συνεννόηση, να μην συμπίπτουν συγκεντρώσεις, να μην συμπίπτουν πανηγύρια και να δούμε πώς μπορούμε να τα συντονίσουμε καλύτερα, ώστε να είναι ακόμα και τα πανηγύρια μας πανηγύρια πολιτισμού. Κάτι καλύτερο, να δείξουμε κάτι διαφορετικό. Άρα θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ όταν σας ζητηθεί να ανταποκριθείτε ώστε να μπορέσουμε να το συντονίσουμε όλοι καλύτερα. Αυτά από ότι έγινε μια σοβαρή προσπάθεια φέτο να συντονίσουμε όλες αυτές τις δράσεις και στείλαμε σε πολλούς συλλόγους να μας δώσουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα έντυπο το οποίο θα καταγράφει μέσα όλες τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού προκειμένου όχι μόνο εμείς ως Δήμος και ως Σύλλογοι να γνωρίζουμε, αλλά να γνωρίζουν και οι επισκέπτες του νησιού. Είναι πάρα πολλοί που έρχονται από το εξωτερικό ή από την Αθήνα και θα ήθελα να ξέρουν το δεκαήμερο που θα μείνουν στην Άνδρο τι εκδηλώσεις γίνονται. Άρα λοιπόν μπορούμε στα ξενοδοχεία, στα καταλήμματα, στα τουριστικά περίπτερα να υπάρχουν αυτά τα αρνητικά τα οποία να τα παίρνει κάποιος ενδιαφερόμενος και με μία ματιά να βλέπει ότι.
η ισχύ εν διεγνώση. Δηλαδή, έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στο νησί μας πάρα πολλά. Και προπάτω στον πολιτισμό του νησιού. Διότι οι σύλλογοι κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια. Τα έσοδα τους είναι αυτά που είπε κάποιος κύριος προηγουμένως, οι εκδηλώσεις που κάνουν. Αλλά ο σύλλογος δεν είναι μόνο να κάνουμε ένα πανηγύρι και μια εκδρομή. Είναι και άλλα πολλά που πρέπει να γίνουν, τα οποία να προσφέρουν στον πολιτισμό της Άμβου. Παραδείγματος χάρη για εμένα στους ναυτικούς θα ήταν καλό να γίνει ένα έργο πολιτισμού στην Άμβρο. Ο κύριος Δήμαρχος το ξέρει, πάντα το λέω, και αυτό το έργο είναι ένας Ανδριάτας, στη γυναίκα που έχει μαρτυρήσει για την Άμβρο, τη γυναίκα της ναυτικής οικογένειας. Και νομίζω δεν υπάρχει κανένας, πείτε να μην είναι. Γι' αυτό με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, παρακαλώ τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, τους Προέδρους, όλων των συλλόγων της Άμβρου, να μας βοηθήσουν εμάς τους ναυτικούς να κάνουμε αυτό. Ελπίζω, γιατί όλοι μας έχουμε ένα όραμα για τον τόπο αυτό που αγαπάμε. Να γίνει κάτι καλύτερο για τις μεταφορές. Γιατί είναι μεγάλο το νησί. Μεταφορές. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στο Μακροντάταλο. Θέλουν να έρθουν εδώ στις εκδηλώσεις της χώρας. Θέλουν να έρθουν στο φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι κάτι μοναδικό. Συγχαρητήρια για αυτό που το σκέφτηκε. Αλλά από την άλλη πλευρά, μεταφορές. Πώς θα γυρίσει ο κόσμος στο Πατσί. Πώς θα γυρίσει ο κόσμος στο Γάβριο. Πώς θα πάει ο κόσμος στο Κόρφη. Τι δεν είναι για το φεστιβάλ. Φέτος ο σύλλογός μας προσπάθησε μέσω μια συναυλίας. Γιατί οι σύλλογοι όντως δεν θα πρέπει να είναι μόνοι χώροι. Θα πρέπει να εξελιχθούμε. Κοιτάμε τον τόπο, θα πρέπει να δώσουμε κι άλλο πολιτισμό, όχι μόνο ένα χορό. Ο κόσμος ψάχνει, ο επισκέπτης ψάχνει τους χώρους. Αλλά και για τους ντόπιους να δουν εκδηλώσεις, να δουν πράγματα που δεν μπορούν να δουν. Οπότε προσπαθήσαμε με τη συναυλία του Γιάννη Σπανού. Ναι, 25 Ιουλίου, ο κόσμος λίγος στο νησί, ήταν ακριβώς μετά τα capital control. Αναγκαστικά λόγω των capital controls δεν μπορείς να κάνεις την προβολή που ήθελες και δεν είχες τον χρόνο να προβάλλεις αυτό που γίνεται για το νησί. Δεν είχε την προσωπική δόξα για τους ανθρώπους. Και πάλι το θέμα της μεταφοράς ήταν ένα κύριο θέμα. Δηλαδή μεταφορά, κόσμος που ήρθε, την περίοδο που γινόταν το promotion, αυτή την εβδομάδα. Κόσμος από το Κόρφη, κόσμος από την Καπαρκιά, κόσμος από παντού. Ναι, θέλουμε να έρθουμε, είναι αυτό, είναι ωραίες εκδηλώσεις, είναι ωραία τα πανηγύρια, πού είναι η μεταφορά, ποιος θα μας πάει πίσω. Λοιπόν, όπως και να έχει, το θέμα της μεταφοράς είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτή τη μάχη. Και από τον χρόνο, το όραμα το οποίο έχει ο κύριος Παντελής Μπουργκάρης και αυτό που είπε στην παρουσίαση του φεστιβάλ Άμβρου, κάθε πλατεία, κάθε χωριό, κάθε αλώνι, κάθε θέατρο, μία εκδήλωση. Ο κόσμος πρέπει να δει πολιτισμό, πρέπει να ζήσει πολιτισμό. Για τον χρόνο σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά παντού. Οπότε, ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν γίνεται τίποτα για προσωπικό κέρδος. Όλοι δουλεύουμε, δεν βγήκαμε στους συλλόγους για να προβληθούμε, φαντάζομαι. Κανένας όλοι ξέρουμε τι θα πει δουλειά. Για τους ανθρώπους. Χειμώνα, καλοκαίρι. Και οι επιχειρήσεις, και αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις, άνθρωποι είναι. Αλλά η προβολή του νησιού και οι άνθρωποι που κατοικούν όλο τον χρόνο εδώ θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα όλων μας. Ότι οι άξονες που πρέπει να κινηθούμε και σαν Δήμος και σαν σύλλογοι πολιτιστικοί είναι δύο βασικά. Αφενός με πώς θα γίνει ευκολότερη η ζωή των μονίμων κατοίκων της Άμβρου, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και έλεγα τους σημερινούς μήνες. Ήρθε η εποχή που η Άμβρος ζούσε από την αυτιλία και μας έδινε κακώς ή καλώς μία υπεροψία και μας χαρακτήριζαν και σαν αφιλόξενους. Τώρα πλέον αυτό που πουλάμε είναι το τουριστικό προϊόν. Και τι έχουμε να πουλήσουμε. Ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον, έτσι, και ένα πολιτισμό. Γιατί η Άμβρος δεν στερείται. Αυτά πρέπει να αναδείξουμε. Οι σύλλογοι ας έχουν σαν αντικειμενικό σκοπό, πέρα από τους χορούς και τα πανηγύρια και τις εκδρομές που και αυτά είναι απαραίτητα, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, του χώρου μας που ζούμε με καθαριότητα, με πρωτοβουλίες τέτοιες. Ας θυμηθούμε τι έκαναν οι μανάδες μας που
παραμονές των γιορτών έπαιρναν τον ασβέστη και τον πινέλο και ασβέστοναν τους δρόμους. Αυτό το έχουμε ξεχάσει. Απλά πράγματα που αυτά μετράνε για τον τουρίστα. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει. Λοιπόν, οι παραλίες μας, η αρχιτεκτονική μας κληρονομιά, υπάρχουν κτίρια παλιά που είναι αναδείξιμα. Σίγουρα το κράτος αυτή τη στιγμή δεν έχει λεφτά και ο Δήμος δεν έχει λεφτά, το ξέρουμε. Ας φροντίσουμε σαν σύλλογοι για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν προγράμματα ενδεχομένως ευρωπαϊκά, δεν τα ξέρω αυτά. Ο Δήμαρχος είναι πλέον αρμόδιος. Εκείνο όμως που ήθελα να πω είναι ότι στις τάξεις της Εταιρείας Αδρίων Επιστημόνων υπάρχουν επιστήμονες από όλο το φάσμα των επιστημών. Ας μην διστάσει ο Δήμος ή όποιος άλλος σύλλογος θέλει συμβουλή από τον ειδικό. Όλοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν για το νησί μας. Η Μύκονος πουλάει διασκέδαση. Η Τίνος πουλάει θρησκεία. Εμείς πρέπει να πουλήσουμε πολιτισμό και φύση. Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ. Το θέατρο και το φεστιβάλ του θεάτρου κακώς νομίζουν όλοι ότι αφορά τη χώρα της Άμβλου. Την αφορά. Την αφορά ίσως σε ένα μεγάλο ποσοστό. Αλλά σε ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό, σημαντικό ποσοστό, αφορά όλο το νησί μας. Να σας πω ότι το θέατρο ήταν η αιτία, ας το πούμε έτσι, η αφορμή μάλλον, ήταν η αφορμή όπου πραγματικά δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, δουλέψαμε με πάθος θα έλεγα και δώσαμε συνεντεύξεις, κάναμε συνεντεύξεις τύπου στην Αθήνα. Σε όλα τα ήρθαν κανάλια, ήρθε ο Αντένα, ήρθε το Μέγκα, ήρθε το Sky, ήρθαν διαδικτυακά κανάλια της Αθήνας, πολύ σημαντικά, περιοδικά της Αθήνας, εφημερίδες. Μας έμαθαν, μας άκουσαν παντού, με αφορμή το θέατρο. Κανείς δεν ξέρει ότι αυτό το θέατρο είναι στο συγκεκριμένο σημείο της Άμβλου. Ξέρει το θέατρο αυτό είναι στην Άμβλου. Η Άμβλος λοιπόν ανέβηκε πάρα πολύ στα πολιτιστικά δρόμενα όλης της Ελλάδος. Έχω φίλους γιατρούς, λόγω του επαγγέλματός μου, σε πάρα πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος. Στα Ρεβενά, στο Ναύπλιο, στο Άργος, στην Καλαμάτα. Όλοι αυτοί με πέραν τηλέφωνο και μου λέγανε τι γίνεται φέτος στο νησί. Γιατί μαθαίνανε από κάπου ότι κάτι γίνεται στο νησί. Μέσω του θεάτρου. Και φυσικά και μέσω των μονοπατιών. Γιατί και τα μονοπάτια μας, τα οποία και αυτά τα επικοινωνούμε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει μια ομάδα που τα δουλεύει πολύ σωστά. Υπάρχουν και άνθρωποι που στηρίζουν οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Που είναι ακάλεστοι σήμερα, κύριε Δήμαρχε. Πώς? Είναι ακάλεστοι οι φορείς που φτιάχνουν το περιβάλλον και τα μονοπάτια. Πού είναι ο ΣΕΔΑ? Δεν έλαβε πρόσκληση. Ούτε το Άμβλος Ρούς. Είχαμε πει για πολιτιστικούς συλλόγους, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό. Μα όλοι οι σύλλογοι είναι για το καλό, κανένας δεν είναι για βλάβη. Δεν είναι μόνο πανηγύρια. Σύλλογοι πολιτιστικοί, είπαμε για πρώτη φορά να βρεθούμε πολιτιστικοί σύλλογοι. Αλλιώς παραλέσουμε... Διαφωνώ με αυτό. Σε δεύτερη συνάντηση θα γίνει και αυτό. Δηλαδή, αν πει εξοραϊστικό και πολιτιστικό, αυτό είναι και όλοι οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα. Όλοι είναι για το καλό. Δεν ζητάμε καλά λόγια. Απλά ζητάμε να έχουμε ένα θετικό θέμα και να επικροτούμε κάποια προσπάθεια, έστω και αν έχει ελλείψεις. Δηλαδή δεν μπορούμε κάθε φορά να υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που να λένε μόνο τα αρνητικά. Πείτε και ένα θετικό. Στην επόμενη συνάντηση φυσικά θα κληθούν και άλλοι. Ήταν για πολιτιστικούς συλλόγους. Με πήρα τηλέφωνο το ναυτικό μου λογορθείο. Και μου είπαν εμείς θα είμαστε. Και λέω θα είσαστε την επόμενη φορά όλοι οι θετικοί συλλόγοι του νησιού. Και άλλωστε το ανεβάσαμε στο amblos.gr. Όλοι μπορούσαν να το δουν. Τα μονοπάτια λοιπόν, όπως είπα, έχουν προβάλει πάρα πολύ το νησί. Γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από ομάδα η οποία φροντίζει γι' αυτό, από ανθρώπους που πληρώνουν. Το θέατρο με την καλλιτεχνική διευθυντική του Βούλγαρη γι' αυτό έχει εκτοξεύσει το νησί μας. Και από την επόμενη χρονιά, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα αναγράψουμε όλες τις δραστηριότητες. Θα έλεγα εδώ μία μικρή παρένθεση, οι σύλλογοι ας έχουν μία συγκεκριμένη ημερομηνία κάποιοι σύλλογοι, ανάλογα δηλαδή με το ας το πούμε, με το πότε το χωριό τους θέλουν να γιορτάζει. Π.χ. ας πούμε ξέρω ότι 6 Αυγούστου είναι ο χορός της Άρνης, 22 είναι η Μέντης και η Κατάκυλος. Είναι καλό λοιπόν κάποιοι σύλλογοι να θέσουν συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οργάνωση όλων των επόμενων δράσεων πολιτιστικών που θα γίνουν στο νησί.
Για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο, όχι για όλο τον άνθρωπο. Για όλο το χρόνο. Για όλο το χρόνο είμαστε. Δεν είναι μόνο τον άνθρωπο. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και μια συνεργασία καλά τα πολιτιστικά, καλά όλα. Μιλάμε όμως μόνο για καλοκαίρι. Το χειμώνα δεν έχει αναφερθεί τίποτα για το χειμώνα. Που ξέρω, εσύ ζεις εδώ και εγώ, τώρα δύο χρόνια, πόσο πάσχει το νησί το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει. Απλά σας είπα και πίσω. Οι κάτοικοι και οι σύλλογοι των Αθηνών, όπως εμείς κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις στην Αθήνα, στις σπίτες μας, γιατί να μην δραστηριοποιηθούν. Γι' αυτό είμαστε τώρα εδώ. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ για να μπορέσουμε να συντονιστούμε. Δεν είναι μόνο για εκδηλώσεις στην Αθήνα. Μια άνθρωση έχει στηρίξει το χειμώνα, περισσότερο από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι υπάρχει ο πολιτισμός, υπάρχουν όλα αυτά. Για να μην κουράσω απλά να υπενθυμίσω ότι φέτος το χειμώνα έγιναν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Μέσα στα μέσα του Δεκέμβρη που δεν κυκλοφορεί άνθρωπος, οργανώσαμε τη Λευκή Νύχτα στην Άνδρο, όπου ήταν σαν ένα δεκαπεντάλεπτο. Ο σύλλογός σας και πολλοί άλλοι σύλλογοι μέσα στα Χριστούγεννα, αρχές Ιανουαρίου, κάνανε εκδηλώσεις. Βρεθήκαμε, τα είπαμε. Στο Κόρθι κάναμε τη Χριστουγεννιάτικη βραδιά, την επόμενη, νομίζω στις 20 Δεκεμβρίου. Γέμισε όλο το Κόρθι με κόσμο. Στο Πατσί. Δηλαδή, νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια η οποία θέλουμε να συνεχιστεί και να αυξηθεί. Στο κομμάτι που λέμε πολιτισμό, συμφωνώ πολύ απόλυτα με την κυρία ότι δεν είναι μόνο το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, είναι και ο χειμώνας, άσχετα αν εμείς μένουμε στην Αθήνα, είναι και ο χειμώνας και είναι εκδηλώσεις που μπορεί να γίνει το χειμώνα. Μπορεί να κάνουμε μια κοπή πίτας, μια αναφορό, κάποιες άλλες εκδηλώσεις όπως εμείς στο Λαύριο. Για χρόνια πολλά είχαμε μαθήματα φωτογραφίας, είχαμε μαθήματα χορού, έχουμε παιδιά που μαθαίνουν βιολί, προσπαθώντας να κρατήσουμε την παράδοση. Έχουμε κάνει εκδόσεις όπως είναι το Αρόδο και ετοιμάζουμε άλλες δύο εκδόσεις. Πράγματα τα οποία θα αναδείξουν την Άνδρο και θα κυκλοφορήσουν παντού. Μέσα από τα site μπορούμε να κάνουμε πολλή δουλειά. Ακόμα και μέσα από την κάμερα που έχουμε βάλει στο Γαύριο, πάρα πολλοί κόσμοι ονειρεύονται όταν είσαι στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα που μπορεί να ανοίξει ένα παράθυρο και να βλέπει τον τόπο σου. Είτε είναι η χώρα, είτε είναι το Γαύριο, είτε το Πατσί. Πιστεύω ότι πάμε, είμαστε σε καλό δρόμο και θα ήθελα να συγχαρώ την πρωτοβουλία αυτή και να βοηθήσουμε όλοι να γίνει ένα συνέδριο και να προχωρήσουμε καλύτερα. Θα πρέπει όμως, αν θέλουμε να πάρουμε μια ουσία από αυτή τη συνάντηση, να γίνει σήμερα στην Ουσιαστική Επιτροπή και να πρώτο μέλημά της είναι η δημιουργία Ομοσπονδίας Συλλόγων, η οποία θα είναι μόνιμη, θα είναι εκτός του Δήμου, δεν θα καπελώνεται το Δήμο, ούτε θα έχει μια συμμετοχή, απλά θα έχει το συντονισμό για την επίβλεψη. Αυτή η Συλλογική Επιτροπή να έχει πρώτο μέλημα σύνταξη καταστατικού, να απαιτηθεί σε όλους τους συλλόγους, να γίνει ένα καταστατικό το οποίο θα κρυθεί από τις διοικήσεις και θα δουλεύει ανεξάρτητα εισαΐ κάθε χρόνο. Αν θέλουμε να έχουμε συντονισμό, πέρα από το Δήμο, την ομάδα πολιτισμού, το φεστιβάλ, που θα αντιπροσωπεύει όλη την Άνδρο. Θα λέγεται ο ΜΑΣ, αν θέλουμε να είμαι εγώ νονός και αν θα γίνει, Ομοσπονδία Αδριακών Συλλόγων, θα είμαστε όντως μια ομάδα. Η Άνδρος έχει πολλά θέματα να συζητήσει πέρα από τα θεσμικά, τους θεσμούς του Δήμου, τις κοινότητες κτλ. Έχει θέματα ζωτικά, έχει θέματα συγκοινωνίας, πολιτισμού, ανάπτυξης, μεταφορών, υποδομών. Έχει ουσιαστικά θέμα επιβίωσης του μονίμου στοιχείου στην Άνδρο, το οποίο χυμάζει επί 8-9 μήνες το καλοκαίρι, το χειμώνα. Η Άνδρος δεν είναι μόνο το 1,5 μήνα του καλοκαιριού, Ιούλιος-Αύγουστος, το πανηγύρι αυτό που γίνεται και εντάξει, αντεγιάς, καλό χειμώνα. Η Άνδρος είναι οι υπόλοιποι χρόνοι οι οποίοι χυμάζουν και θέματα σοβαρά. Έξω από το Δήμο, από κάθε Δήμο, μεταξύ των αδελφών των συλλόγων, όλοι οι σύλλογοι, από όλες τις πλευρές, Κόρθι, Γάβρο, Κόρας, Μπατσί, να έχουν μια ομοσπονδία που να αλλάζει, να εκλέγεται ένα καταστατικό. Σαν θέμα εργασίας. Αν δεν το θέλετε, ας αποφασίσουν σήμερα αν θέλουμε ή όχι. Γιατί ας κάνουμε κουβέντες. Και αν σκόμαστε να έχουμε καλά και καλά που μιλάμε. Από τη Νέα Υόρκη που είμαστε, δεν είμαστε οι μόνοι. Υπάρχουν άλλοι 4 σύλλογοι αντρίων. Είναι το Corthian Andro Society που είναι κοντά στη Φιλαδέλφεια. Είναι ο Άγιος Παντελεήμων που βρίσκεται στο βόρειο του New Jersey.
είναι η ζωοδόχος πηγή που βρίσκεται και αυτή στη Νέα Υόρκη και ο σύλλογος της Βοστόνης, των Ανδρείων. Όλοι οι σύλλογοι έχουν μέλη από όλη την Άνδρο. Παλιότερα ήταν μόνο ο σύλλογός μας, ο σύλλογος Ανδρείων, που έχει ιδρυθεί το 1929 και άρχισε να διασπάται γύρω στο 1960-70, επειδή οι αποστάσεις ήταν μεγάλες. Ο Σύλλογος Ανδρείων έχει βοηθήσει πολλές φορές εδώ στην Άνδρο. Αυτό προσπαθούμε τώρα να ξανακάνουμε. Δεν ζητάμε τίποτα από τους άλλους συλλόγους. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε όπου χρειαστείτε, όπως μπορούμε. Και ελπίζουμε, όσο για την Ομοσπονδία που συζητήσατε, εμείς δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε, είμαστε παιδιά. Αλλά ό,τι αποφασίσετε, ο σύλλογός μας, η δράση του συλλόγου είναι χριστουγεννιάτικο πάρτι για τα παιδιά, και τώρα. Μετά, συνήθως κάνουμε μία φορά σπερίδα την Άνοιξη και κάνουμε και εκδηλώσεις για τη Θεοσκεπάστου και κάνουμε και συνήθως και πίκνικ, barbecues. Και σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για να... Είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός, όλα τα κέρδη πρέπει να τα δώσουμε και βοηθάμε ή τα παιδιά εκεί πέρα ή στέλνουμε χρήματα εδώ. Φέτος δώσαμε υπολογιστές στο Δημοτικό Σχολείο του Άνδρο και κάναμε και μία δωρεά στο Ναυτικό Όμιλο Κορτήρου. Έχουμε πολλά πράγματα εδώ στο νησί τα οποία μένουν αξιοποίητα νομίζω ακόμη. Άρα λοιπόν οι σύλλογοι, μην τα αφήνουμε όλα στο Δήμο, γιατί ο Δήμος τι να το κάνει. Ας αναλάβουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και να αναδείξουμε ό,τι υπάρχει. Παράδειγμα, υπάρχει ο πύργος του Αγίου Πέτρου, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει παραπάνω από αυτό που είναι τώρα. Υπάρχει ο πύργος του Πομελιά στις Στενιές. Υπάρχει φάμπρικα, υπάρχουν 1.000 άλλα πράγματα στο νησί. Είναι αξιοθέατα, μπορεί ο κόσμος να πάει να τα επισκεφτεί. Αυτά λοιπόν ένα-ένα αν φτιαχτούν και μπουν σε ένα κατάλογο που θα τον εκδώσει ο Δήμος, ενδεχομένως δεν ξέρω ποιος άλλος, ή η τουριστική επιτροπή του Δήμου, ή η πολιτιστική επιτροπή του Δήμου. Λοιπόν, θα είναι κάτι χρήσιμο για τον νησί. Έτσι πιστεύω. Λέω επειδή έχω και άλλη μια ιδιότητα, είμαι πρόεδρος του Δικού της Επιτροπής του Κέντρου Υγείας. Σας έχω μοιράσει ένα φυλάδιο με το οποίο σας ζητώ να έρθετε σε επαφή μαζί μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες του κέντρου και επ' ευκαιρία και να σας βοηθήσουμε και να μας βοηθήσετε με κάποιο τρόπο. Δεν κάνω εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, γιατί δεν μπορώ, γιατί δεν έχει κόσμο εδώ. Αλλά όμως ανταυτού στέλνω δώρα στο Δημοτικό Σχολείο του Γαβρίου για να χαρούν τα παιδιά. Αγόρασα τηλεόραση και βίντεο στην υπηαγωγείο. Νομίζω είναι ένα δείγμα αυτό, να το εκδηλώσω αντί να πάω στο χωριό και να κόψω μία πίτα με πέντε γέροντες που υπάρχουν εκεί. Προέβαλα την Άνδρο διεθνώς. Με τη χορευτική ομάδα την οποία έχω, που 25 χρόνια αγωνίζουμε όλη την Ευρώπη, και την Άνδρο και την Ελλάδα, κάνοντας και εκδηλώσεις τεράστιες στην Άνδρο, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, χωρίς βοήθεια από κανέναν, μόνοι μας απολύτως. Ούτε ηθική, ούτε οικονομική. Το μεγάλο μου παράπονο είναι το εξής. Ότι εμείς δώσαμε σαν σύλλογος 14.500 ευρώ πριν 6 χρόνια, ένα δυνατό ποσό για μας, γιατί σας είπα, ο σύλλογος αυτός δεν έχει βοήθεια από κανένα, ναι, και ούτε έχει πάρει βοήθεια από κανένα. Μόνος του στέκεται, μόνος του πολεμάει. Το φτιάξαμε το σχολείο του Φελού, που είναι κληροδότημα εμπειρίκιο από το... Και τι ζητήσαμε, να μπορούμε στο χώρο αυτόν να κάνουμε εκδηλώσεις. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε. Όλοι οι κύριοι που περάσανε να πούνε εντάξει μωρέ κάνε, όχι κάνε, να μπορούμε να κάνουμε
Και όταν θέλεις εσύ να κάνεις κάτι, πεις όχι, δεν θα κάνεις εσύ τώρα γιατί κουστάρω εγώ. Όχι κύριε. Εγώ έκοψα τα δέντρα απ' έξω και γέμισε ο κόσμος σπίτια. Έκανα αρχείο του σχολείου που δεν υπήρχε και τα είχαν φάει τα ποντίκια. Καθάρισα, έπεσα μπρούμιδα και σφουγγάρισα από στο σπίτι του αγωδιώτη μου καθαρίζω. Παρ' όλα τα αυτά, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να πει ναι, να κάνει ο σύλλογος. Και αναγκαζόμαστε και τρέχουμε δεξιά και αριστερά να κάνουμε εκδήλωση. Γιατί? Και ναι κύριε Δήμαρχε, και σε εσάς το λέω. Δεν θα μπορούσε το χωριό αυτό να έχει το σχολείο που αγωνίστηκε και το έφτιαξε, που ήταν ετοιμόρροπο. Και μάλιστα σε ορισμένα ψηφοδέλτια τον καρποθήκαν ορισμένοι λέγοντας ότι είναι δικό του έργο. Γιατί? Κύριε Καραγιάννη, έχετε κάνει κάποια αίτηση. Τώρα σε εσάς όχι. Σε εσάς όχι. Αλλά το μιλάω στον Δημοκρατία. Ξέρετε, έχω κάνει τόσες πολλές. Και τόσα πολλά που εντάξει. Απλά να σας πω ότι πιο πολλοί σύλλογοι είναι στα σχολεία. Δυστυχώς εμάς τα οποία και τα συντηρούν. Η απάντηση μπορεί να το σας έδινε, μα το θέλουμε για τις εκλογές, λέω κάθε μέρα κάνεις εκλογές. Συμφωνώ με τη Σμίξη αυτή, τη χαιρετίζω αυτή τη Σμίξη που έγινε σήμερα εδώ και έχω να επισημάνω κάτι για την Ομοσπονδία. Επειδή τυχαίνει να είμαι 25 χρόνια στο κοινοφελείο οργανισμό Κυκλάδων Ίσων και έχουμε δει από πολύ κοντά το τι γίνονται στα νησιά τα υπόλοιπα με τις Ομοσπονδίες, ειδικά για την Άλξο που κάποιος πήρε ως το είπε, εκεί έχουν γίνει μεγάλες ιστορίες. Για να γίνει κάπου ομοσπονδία θέλει πάρα πολύ σκέψη, πάρα πολύ μελέτη, γιατί δεν είναι εύκολη ιστορία και δεν έχει πάντοτε καλά πολύ. Τώρα, ό,τι οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνουν πάνω στην παράδοση της Άμβλου. Στην πολιτιστική παράδοση. Εμείς έχουμε μια ιδέα για το Πάσχα, αν τα καταφέρουμε, να κάνουμε τη τσουνιάδα, τα τσούνια. Δεν ξέρω αν τα ξέρανε πολύ. Πρέπει αυτό το παιχνίδι να το προβάλλουμε. Δικιά μας ιδέα. Εδώ με τα παιδιά από όλα τα χωριά, θα βοηθήσουν οι παλαιότεροι να μας δείξουν κανονισμούς. Να κάνουμε ένα χορό το Πάσχα, να το αφιερώσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και να γίνει αδρόμενο. Για το σύλλογο, για το Δήμο και για το σύλλογο και για όλους. Φυσικά είναι και άλλοι σύλλογοι από εμάς από εκείνη την πλαγιά. Αν θέλουν να συμμετέχουν όλοι μαζί, εγώ έπιασα και τον κύριο πρόεδρο της Μεσαγιάς, Καλαδημού, το Φαλίκον, αν θέλουν να συμμετέχουν, όπως είπε, δεν μπορεί να γίνει από ένα σύλλογο κάτι τέτοιο, να γίνει ενολικό, ένα μεγάλο, μια μεγάλη φοροσυμπερίδα, έτσι ώστε η μία πλευρά να μπορεί να συμμετέχει, ούτε να τσακωνόμαστε γιατί έκανες εσύ τότε την εκδήλωση, γιατί εμείς το κάναμε τότε, να έχουμε φέρει. Τώρα από εκεί πέρα, έχω συμφωνεί και εξαιρεστικά τα προβλήματα. Τα προβλήματα μας είναι ο δρόμος. Κύριε Δήμαρχε, εμείς δεν έχουμε δρόμο. Δεν έχουμε δρόμο. Ο δρόμος έχει γίνει το 2010, καταστράφηκε ένα κομμάτι και ακόμα περιμένουμε φτιαχτεί. Δύο κομμάτια, στα Λάβου και στα Σασά. Σπάμε τα αυτοκίνητα πράγματα. Εντάξει, λέμε υπομονή, υπομονή. Εγώ έκανα εδώ μια προσπάθεια μια, μαζί με όλα τα παιδιά του συλλόγου. Πήγαμε, φωτογραφίσαμε τους δρόμους, τις πηγές. Έχουμε πηγές. Και δεν καθαρίζονται. Δεν έχουμε ένα χαρτί να ξέρουμε αν είναι πόσιμο. Πληρώνουμε στο Δήμο για τον ήλιο. Δεν έχει καθαριστεί. Πήγαμε με τα παιδιά πάνω στο βουνά, ανεβήκαμε, κοιτάξαμε τις πηγές, είναι όλες μέσα καλυμμένες. Δεν υπάρχουν. Αυτό δεν έχουμε ένα χαρτί από το Δήμο. Εμείς πληρώνουμε. Δεν ξέρω αν είναι πόσιμο. Να μην το επιδοδώσει και πόσιμο. Μπορεί να τα ξέρετε. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που έγινε εδώ πέρα να μαζευτούμε όλοι σύλλογοι για να πούμε τα προβλήματά μας. Και τέλος, για την πολιτική προστασία του Δήμου. Δεν είδα ένα πλάνο για πυρόσβεση. Ναι, όχι, πλάνο να σας πω ποιο. Εμείς δεν έχουμε έναν δρόμο πυροπροστασίας στα χωριά. Υπάρχει ένας δρόμος όπου ενώνει πάνω όλες τις πηγές, έχει εγκατεληφθεί και δεν βγαίνει. Τα διέξοδά του είναι πάνω από τα λάδια. Δεν θα πρέπει να συνδεθεί από τον Άγιο Παντελεήμονα στο Ζαβενιάρι. Να υπάρχει ένα πυροσβεστικό επάνω τις κρίσιμες καλοκαιρινές περιόδους να προλάβουμε, γιατί εμάς τα χωριά μας είναι πράσινα. Έχει γίνει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τον καθαρισμό των πηγών και για την δειγματοληψία στα νερά του νησιού μας, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι αυτό που είπε ο προηγούμενος ομιλητής
ότι κάποια πηγή μπορεί να μην έχει καθαριστεί. Να πω όμως ότι στο Δήμο υπάρχει ένας σύμβουλος ο οποίος ασχολείται μόνο με αυτή τη δουλειά. Έχουμε καθαρίσει άπειρες, πάρα πολλές πηγές σε όλη την Άνδρο, παντού. Έχουμε βρει καινούργια νερά όπως το Ζαγανιάρι και αλλού, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από αλλού. Και να πω ότι η δειγματοληψία στην περίοδο που διαλύσαμε σαν Δημοτική Αρχή δεν έγινε μόνο μία, έγιναν δύο δειγματοληψίες από άκρους άκρου την Άνδρο σε 80 ή 90 πηγές και σημεία ίδρυσης. Η δειγματοληψία λοιπόν έχει γίνει για τις πηγές αυτές. Αν δεν τις έχουν βρει, δεν ξέρω, πρόεδρε εσύ, εκεί θα τις καθαρίσουμε και αυτές. Πάντως όπου είχαν πηγές, όπου γνωρίζαμε ότι υπάρχουν πηγές, έχουν όλες καθαριστεί και έχει γίνει και δειγματοληψία. Και τα αποτελέσματα είναι όλα στο Δήμο, στη διάθεσή σας. Και όσον αφορά την πολιτική προστασία, θα σας πω ότι τοποθετήσαμε πυροσβεστικούς κουρνούς, πάντα βέβαια με τη βοήθεια ιδιωτών, οι οποίοι είναι από την ευρύτερη περιοχή της χώρας και τα γύρω χωριά. Έχουμε βάλει 23 πυροσβεστικούς κουρνούς σε όλα, στα περισσότερα χωριά. Όπως ξέρετε, εγώ και κάποιοι άλλοι φίλοι εδώ μέσα είχαμε προσπαθήσει δύο φορές για τη συνομοσπονδία που είπε ο Γιάννης, αλλά απέτυχε. Εμείς πιστεύουμε στα χάρτηκα, στον εταιρεοτισμό, προσπάθεια και καλύψαμε όλα αυτά που είπαμε προηγούμενο και στον πολιτισμό και στο έργο και στην ανάπτυξη του χωριού και στα κλήρια. Πήραμε ένα κλήρι, το κάνουμε πολιτιστικό, ένα χωριό με 50 σπίτια αυτή την δράση και δραστηριότητα από τα χρόνια. Πιστεύουμε σε αυτή την προσπάθεια και χαιρόμαστε ότι τώρα γίνεται κάτω από την αιγίδα και προσπάθεια του Μάρκου και της διοίκησης του. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε το εξής από την εμπειρία μας, όπως είπε ο Αραφιώτης, μην έρθουμε του χρόνου, θέλει δουλειά το πράγμα, θέλει προσπάθεια, όλο το χρόνο είναι σύνολο, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Γιατί συνήθως ξεκινάμε και του χρόνου και από εκεί θα λέμε τα διαπάνω. Δουλειά, συνεργασία με το Δήμο, βοήθεια με το Δήμο και δύο κουβεντούλες. Την συνάντηση αυτή τη διάβασα τυχαία σήμερα το πρωί στις 5, γύρισα από από τις Μέριδες. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Παρόλο που αν ερχόμουν προετοιμασμένη θα μπορούσα να πω κι άλλα. Υπόθηκα πάρα πολλά που μου βρίσκουν σύμφωνοι. Πρώτον, το θέμα της μεταφοράς. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει χειμώνα, καλοκαίρι, μεταφορά τα απογεύματα και όχι μόνο τα πρωινά δρομολόγια, αν θέλουν να επικοινωνούν τα χωριά μεταξύ τους. Δηλαδή το θέμα που πήκε για τη μεταφορά, εγώ το θεωρώ κεφαλαιόδους σημασίας. Δεύτερον, ερώτημα. Θέλουμε τουρισμό στην Άνδρο μόνο τον Αύγουστο? Αν ναι, καλώς. Αν θέλουμε να επιμηκύνουμε τον χρόνο, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε τρόπο. Για μένα, το φεστιβάλ της Άνδρου δεν θα πρέπει να ξαναγίνει Αύγουστο. Φέτος δεν μπορούσε να γίνει. Για μένα πρέπει να γίνει τον Ιούλιο. Το βάζω σαν προβληματισμό. Άλλο θέμα. Υπάρχουν παιδιά, πολλά, νέα παιδιά στην Άνδρο, νομίζω ότι θα πρέπει να τους δώσουμε την ευκαιρία να μας πουν τις ιδέες τους. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες. Αυτό που γίνεται σήμερα μέσα από τους συλλόγους, από την ενημέρωση. Δεν ξέρω, ας δημιουργήσει ο Δήμος ένα κάτι, να βάζει ο καθένας τη σκέψη του. Αυτή τη στιγμή μου έρχεται το θέμα του πάρκινγκ στη χώρα. Και πιστεύω, όχι μόνο το πάρκινγκ στη χώρα, το πάρκινγκ στην παραλία, το πάρκινγκ στο ΕΠΑ της χώρας που είναι μια δραματική κατάσταση, δηλαδή έρχεται ο άλλος με γυαλαίρευση και δεν μπορεί να περάσει να πει στην χώρα, είναι πάρα πολλά. Αυτά όμως δεν μπορούν να λυθούν τώρα, έτσι. Αυτό που είπαμε, ότι πέφτουν οι εκδηλώσεις η μία πάνω στην άλλη. Εγώ φέτος ήθελα να πάω στο Γάβριο. Δεν γινόταν. Ήταν οι εκδηλώσεις όλες η μία πάνω στην άλλη. Απλά το καταθέτω σαν προβληματισμό, γιατί και εγώ έτσι είχα τελείως απροετοίμαστη. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες και με τον κύριο Στρατή και με τον κύριο Πολέμη και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μακροταντάλου. Όσον αφορά ο πρόεδρος του Μακροταντάλου που είπε για τη δημοτική συγκοινωνία, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει κάτι να γίνει από τον χρόνο για να, να μπορούν όλοι οι κάτοικοι του Προσιού και το τελευταίο άτομο να παρακολουθούν όλες τις εκδηλώσεις.
Έχω ακούσει πολλά παράπονα για το ΚΤΕΛ. Δεν υπάρχει συγκοινωνία, είναι ανύπαρκτο το ΚΤΕΛ. Δυστυχώς, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από τη Δίνο και από τη Μύκονο στο νησί και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Και έφυγαν με το επόμενο καράβι, γύρισαν πίσω. Ο σύλλογός μας έχει ιδρυθεί από το 1970, έχει μακρά ιστορία, ιδρύθηκε από τον αείμνηστο κύριο Ανδρέα Φωτόπουλο, εκδότη της Ανδριακής, με έδρα τις τραγουδιές, καλοκαίρι, αλλά και έδρα την Αθήνα του χειμώνα. Και πώς οφείλουμε και το χειμώνα να δίνουμε παρόν εδώ. Και θα το προσπαθήσουμε αυτό από του χρόνου να το κάνουμε, να το υλοποιήσουμε. Ζούμε σε μία από τις εφορότερες περιοχές του νησιού. Και δεν ξέρω αν οι πυροσβεστικοί κλουνοί μας καλύπτουν στα σημεία που βρίσκονται, γιατί έχει μεγάλη έκταση η περιοχή μας και κινδυνεύουμε άμεσα. Αυτό θα πρέπει σε συνεργασία με τον Δήμο να το δούμε. Καθαρίσαμε τις πηγές μας, έχουμε συνολικά 16 πηγές, όμως πυγματοληψία δεν έγινε από τις πηγές. Σε κάποιες βρέθηκε και ακατάλληλο το νερό. Δηλαδή θα πρέπει να καθαριστούν αυτές οι πηγές μέσα. Πριν γίνει η πυγματοληψία, θα καθαριστούν οι πηγές και μετά. Και ανοιχτήσουν και σπίτια πάνω στις πηγές. Και πάνω την πηγή κάνουν και σπίτια. Είναι καινούργια μέρα. Για να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις εκεί. Η συγκοινωνία που είπαν οι προηγούμενοι, δεν θα σας κουράσω. Το συγκοινωνιακό. Οι γυναίκες αυτές που παίρνουν τη σύνταξη, είναι από τους ναυτικούς συντάξεις, είναι από το ΟΓΑ, δεν είναι τόσες παχουλές για να πληρώνουν 10 και 15 ευρώ να πάνε στη χώρα να ψωνίσουν. Κάτι πρέπει να γίνει με το συγκοινωνιακό. Για την καθαριότητα, για τα μονοπάτια που είπαν, υπάρχουν πρωτοβουλίες και από τους συλλόγους μας για να είναι καθαρά να περπατάνε, ιδίως τους ποταμούς και τα ρέματα. Αυτά που καθαρίσαμε και είμαστε μικροί, καθαρίσαμε οι πατεράδες μας και οι κοινοτάρχες, να τα ξαναρχίσουμε πάλι με πρωτοβουλία του Δήμου, πρωτοβουλία των συλλόγων. Όλα υπό τη σκέψη του Δήμου. Ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους συλλόγους είναι εξ ορισμού οι άνθρωποι που πονάνε το κοινό καλό, πονάνε τον τόπο τους. Εκμεταλλευτείτε τους. Ακούστηκαν οι αγωνίες για το συντονισμό των εκδηλώσεων, όμως όλοι πίσω από τις εκδηλώσεις έλεγαν θέλουμε χρήματα για να κάνουμε κάτι καλό στο χωριό μας, κάτι καλό στον τόπο μας. Εκμεταλλευτείτε το. Με ποια έννοια. Απαιτείται κεντρικός στην Άνδρο προγραμματισμός και συντονισμός για το ποια θα είναι αυτά τα έργα. Έχουμε μνημεία, η Άνδρος έχει πάρα πολλά μνημεία που γκρεμίζονται. Έχουμε ομορφιές που δεν αναδεικνύονται. Έχουμε πολλά που έχουν καταλήψει. Δεν ξέρω, δεν είμαι στη θέση εγώ να πω για την Ομοσπονδία, αν θα είναι αυτή που θα τρέξει σωστά και πότε θα τρέξει το συγκεκρισμό αυτό, αλλά ο Δήμος υπάρχει, ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα έργα στο νησί, ο Δήμος πρέπει να βρει τον τρόπο
τον τρόπο να προγραμματίσει, να συντονίσει, να υλοποιήσει. Εμείς ως εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων, πέρσι τέτοια εποχή και πριν αναλάβει ο νέος μας δήμαρχος καθήκοντα, δείξαμε έμπρακτα την θέλησή μας να γίνουν αυτά που διαφράζω τώρα και εγώ προσωπικά. Ζητήσαμε τον κύριο Δήμαρχο να μας προτείνει και σε τι ακριβώς θα ήθελε να βοηθήσουμε. Ως επιστημονικό προσωπικό, ως άτομα ή ομάδα που μπορεί να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια. Και το κάνουμε, το Δήμαρχο και το ξέρετε. Όμως πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Η Εταιρεία Ανδρείων Επιστημόνων, παραδείγματος χάρη, βέβαια στην θητεία του προηγούμενου Δημάρχου, παρέδωσε έτοιμο υλικό για τη σωτηρία του πύργου Μουβελά. Ο πύργος Μουβελά ανήκει στο Δήμο, μπορεί να είναι στα όρια ενός χωριού που τον πονάει, αλλά είναι περιουσία, είναι ιδιοκτησία του Δήμου Άνδρου. Δεν έχει γίνει τίποτα. Χάνονται προγράμματα ΕΣΠΑ, χάθηκαν προγράμματα ΕΣΠΑ ειδικά για τη σωτηρία των πυρίων. Τώρα, ξέρω αυτό. Το κόμμα του ΕΣΠΑ δεν έχει ανοίξει. Ελπίδα. Η σημερινή συγκέντρωση μας παίρνει ελπίδα, η οποία τόσο μας χρειάζεται και για τη γενική συγκυρία, αλλά και για τη φτωχή μας. Είναι καιρός να μπει τελεία. Η Άνδρος καταστρέφεται. Είμαστε στη 12η ώρα. Οι μόνιμοι κάτοικοι Έλληνες είναι 3.000, οι φιλοξενούμενοι Αλλαπή 4.000. Υπάρχει ρεύμα λόγω της κρίσεως να επιστρέψουν οι Ανδριώτες πίσω, δεν χωρίζω από τους συνέλληνες προς Θεού. Δεν υπάρχει εδώ υποδοχή ότι θέλεις να γυρίσεις, ναι, υπάρχει θέση εργασίας και υπάρχουν θέσεις εργασίας. Κάθε μέρα το νησί αιμορραγεί 100.000 ευρώ, τα οποία φεύγουν με τσάντες, 100.000 ευρώ, τα οποία φεύγουν από την κυκλοφορία του χρήματος, καταστροφικό. Προτείνω λοιπόν την 28η του Οκτώβρη που μας έρχεται στην Εθνική Γιορτή, υπάρχει χρόνος, 2 μήνες όταν αγαπάς την Άνδρο, υπάρχει χρόνος για τα πάντα. Πανανδριακό συνέδριο με θέμα τη σωτηρία του νησιού μας, εκεί θα φανεί στην πράξη ο καθένας τι έχει να πει. Υπάρχουν φυσικά γραφεία των σπιτιών που είναι πριν από αυτό το χώρο, τα οποία ενδιαφέρονται πάρα πολύ και κάνουν groups και είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλα γραφεία αυτά, τα οποία μέχρι το 2000 υπήρχαν παρακύματα στην Άνδρο, κάνουν περιπάτους και ενδιαφέρονται και για τα γλυολούδια πάρα πολύ. Αν λοιπόν βάλουμε την Φλωρίδα Πανίδα της Άνδρου, και όταν θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη των μονοπατιών, τα οποία είναι πάρα πολύ, πιστεύω ότι θα προσελκύσουν πάρα πολύ τον Δήμο μας, θα μπορούσε ο Δήμος να επισκεφτεί αυτά τα νησιστικά γραφεία και να επανέλθουν, διότι αυτά όλη την Ελλάδα, δηλαδή στην Κρήτη κάτω, στα Φαράγγια όλα αυτά και σε άλλα μονοπάτια από την Ελλάδα, όσο μάλλον λοιπόν να μην επανέλθουν στο νησί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα θέλαμε τώρα να σας παρακαλέσουμε όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν ένα ενδιαφέρον να μας πούν για το συντονιστικό όργανο που πρέπει να γίνει για την επόμενη συγκέντρωση των συλλόγων. Θα πρέπει να είναι πενταμελές από ό,τι είπε ο Δήμαρχος. Για την οργάνωση του επόμενου συνεδρίου που θα κάνουμε. Ματιός Ανζόλας, κυρία Πέπα, κυρία Καραγιάννη, ο κύριος Μπράτης, ο κύριος Καψαμπέλης, η κυρία Κατσαρού, ο κύριος Δούκησας, ο κύριος Πιπεριάς, η κυρία Φλίκου. Η κυρία Βραγιά. Κυρία. Βραγιά.